Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Chef Faye. Σήμερα θα σας φτιάξω μπουρίτος. Είναι μεξικάνικο φαγητό. Βάζουμε λίγο λαδάκι γιατί έχω ανάψει και την εστία μου. Το κιμά που είναι περίπου 800 γραμμάρια. Οι αναλογίες είναι κατά βούληση, ανάλογα με το πόσα άτομα θα φάνε. Λοιπόν, είναι τορτίγες με γέμιση κιμά, το οποίο θα σοτάρω εδώ και θα σας πω ότι μπαχαρικά θα βάλω. Θα βάλω κρεμμύδι, κόκκινη γλυκιά πάπρικα, μαύρο πιπέρι, αλάτι, σόγια σος, καπνιστή πάπρικα. Λοιπόν, κιμάς. Με το εργαλείο της πατάτας σπάω το κιμά για να το σοτάρω. Έχω εδώ τις τορτίγες εδώ και 6 αυγά που θα τα κάνω ομελέτα σε ένα τηγάνι, και εδώ επίσης έχω πατάτες που τις έχω ψήσει στο φούρνο, χρειάζεται λίγο λαδάκι ακόμη ο κιμάς, και δεν ήταν ιδιαίτερα ανοιχτό το μάτι μου. Λοιπόν, θα στρώσω τορτίγια. Θα βάλω τυρί τριμμένο που το έχω στο ψυγείο. Είναι τυρί γκούντα. Στη συνέχεια θα βάλουμε το κιμά, τις πατατούλες, την ομελέτα και από πάνω θα βάλουμε μαγιονέζα. Στη συνέχεια τυλίγουμε την τορτίγια και την περνάμε από το τηγάνι να ροδίσει εξωτερικά. Τα παιδιά μου τρελαίνονται για αυτό το φαγητό. Τους αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα περιμένω τον Αποστόλη μου από την Πελοπόννησο και μου ζήτησε να του φτιάξω αυτό το φαγητό. Τις πατάτες σας τις έχω δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να τις δείτε εκεί πως τις έχω φτιάξει. Πατάτες μαριναρισμένες στο φούρνο είναι ο τίτλος. Αλλά θα το βάλω και το link στο σημερινό βίντεο. Κάτω από το σημερινό βίντεο. Εγώ έχω πάρει κιμά ανάμεικτο. Εδώ θα βάλω ένα μισή κουτάλι γλυκιά πάπρικα, μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι. Μου φύγε η λαβή. Και έχουμε και καπνιστή. Και αλατάκι, 1,5 κουταλάκι.
Έχω ήδη σπάσει εδώ 4 αυγά. Άλλα 2. Εδώ θα βάλω μόνο αλατάκι. Και σπάμε το κρόκο και ανακατεύουμε τα αυγά. Δεν το χρειάζομαι άλλο αυτό. Λοιπόν, στα παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ η κόκκινη γλυκιά πάπρικα και τη χρησιμοποιούμε σε σχεδόν σε όλα τα φαγητά μας. Και εδώ θα βάλω ακόμη λίγη. Δηλαδή συνολικά 2 κουταλάκια. Θα βάλω τώρα και το κρεμμυδάκι να σοτάρω και αυτό. Πολύ ωραία. Το αυγουλάκι, τα αυγά, θα τα ψήσω στο άλλο τηγάνι. Περιμένω να μαλακώσει το κρεμμυδάκι. Μια χαρά είναι και το κρεατάκι και το κρεμμυδάκι. Τώρα θα βάλω τη σόγια. Σόγια σους. Και θα προσθέσω και λίγο νεράκι. Και θα το σιγοβράσω για ένα μισάωρο στο άλλο ντομάτι και εδώ θα κάνω την ομελέτα. Πολύ ωραία. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Χαμηλώνουμε εκεί.
και το σκεπάζω. Εδώ τώρα θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Και θα ρίξω το αυγό. Τα αυγά. Τα σπάμε. Επομένως είναι έτοιμη και η ομελέτα και περιμένω να μαγειρευτεί εκεί μας. Μου θύμισε το χωριουδάκι μου που τρώγαμε ομελέτα με τυράκι και ψωμάκι φρέσκο που το έφτιαχνε η μανούλα μου στο ξυλόφουρνο το ψήνε. Έτοιμο. Μαγείρεψα το κιμά μέχρι να σωθεί ο ζωμός. Παρόλο που φαίνεται ότι δεν έχει, έχει ακόμα λίγο. Κλείνω το μάτι και το αφήνω λίγη ώρα. Και ξεκινάω να γεμίζω την τορτίγια. Αρχικά θα βάλω το τυράκι, τυρί γκούντα είπαμε. Έτσι. Θα βάλω πατάτες. Πατάτες. Αυγό. Και
και θα βάλω και κιμά. Νομίζω ότι είναι εντάξει τώρα. Επαναφέρω το άλλο τηγάνι. Εδώ, έτσι. Τώρα θα προσθέσω κιμά. Και θα βάλω και μαγιονέζα που δεν την έφερα. Μπορείτε να βάλετε όποια σως θέλετε. Τα παιδιά θέλουν μαγιονέζα μόνο. Εγώ θα φτιάχνα μία σως ανάμιξη μαγιονέζας. Για να γίνει ροζ και να είναι και γλυκιά και γευστική, με κέτσαπ, μαγιονέζα και μουστάρδα. Και τώρα το κλείνουμε αυτό. Και το διπλώνουμε. Μάλλον έτσι το διπλώνουμε. Και στη συνέχεια το ρολάρουμε και το βάζουμε στο τηγάνι να ψηθεί από τις δύο πλευρές χωρίς λιπαρή ουσία. Αμέσως ψήθηκε, θέλει προσοχή. Το γυρίζω και από την άλλη πλευρά και είναι έτοιμο να το σερβίρω. Έχω εδώ την πρώτη και έχω βάλει και την άλλη να ψηθεί. Να την κόψω, να δούμε και πώς είναι εσωτερικά. Ορίστε. Είναι ένα πλήρες φαγητό γεμάτο πρωτεΐνη. Τα παιδιά μου τρελαίνονται, τους αρέσει πάρα πολύ. Σας συστήνω να το φτιάξετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Chef Faye. Γεια σας!